Και περπατάει και μία αράχνη. Χοροπηδάει η αράχνη, δεν περπατάει. Παιδιά, πέρασαμε πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ναι, είμαι λίγο κουρασμένη. Δεν θέλει να σταθεί, δεν θέλει. Κατσόπουλος Δημήτρης, πολύ δίκιο. Πού πήγε ράχνη. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ακούς τα πουλάκια. Να είσαι ανάμεσα στα δέντρα. Καλά είμαι, Φάνη μου. Χαλαρώνω. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε το streaming από το κανάλι μου στο YouTube. Και θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Στο αυτοκίνητο. Αχ, έπαθα κράμπα. Πες το βλέπω. Θα είμαστε κάθε μέρα μαζί, στο αυτοκίνητο, στις δουλειές έξω και όλα αυτά θα αποθηκεύονται στο κανάλι μου στο YouTube. Πώς σας φαίνεται? Ναι, παιδιά, με το που με είδε η Άιζα, δεν φαντάζεστε, είχε πέσει πάνω, είχα πέσει στο πάτο μου και ήταν από πάνω μου και μου έδωνε φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Αγκαλιές και τώρα έχει κουρνιάσει πάνω μου. Και κοιμάται. Ψυχουλάκι μου. Σαν αυτό το πλάσμα δεν έχει. Ινακάρ. Πάμε να σας πω τι καραγγιζλίκια, παιδί, μας έπιασε ένα νευρικό γέλιο μέσα στο αεροπλάνο που θυμόμασταν κάτι τρέλες που κάναμε και κλαίγαμε από τα γέλια έτσι, αλλά κλαίγαμε. Η άλλη είχε βάλει και μεϊκά πάνω της και είχε γίνει γραμμές εδώ πέρα στα μούτρα της. Ακούστε να είναι, κοιμόταν ο Στέλιος με την Αντριάννα επάνω στο, σε ένα από τα δωμάτια, τέλος πάντων, εκεί που μέναμε. Και εμείς ήμασταν κάτω την πρώτη μέρα, τα παιδιά ήταν πολύ κουρασμένα. Εγώ εντάξει, είχα κοιμηθεί, ήμουν ξεκούραστη. Δήμητρα, άλλαξε το όνομα του καναλιού να σε βρίσκουν πιο εύκολα. Είναι try out by Αλεξανδράκη. Είναι εύκολο. Τέλος πάντων, και είχαν πάει επάνω να κοιμηθούν, ήταν κουρασμένα. Και πώς λέω, κάτι λέω να τους πειράξουμε, κάτι να κάνουμε. Και λέει ένα από τα παιδιά εκεί, έχω αυτές τις κόρνες. Τις ξέρετε, τις κόρνες που τις πατάς, που είναι με το κόκκινο, την καραμούζα μπροστά. Και είναι με το... Και παίρνουμε τρεις κόρνες. Παιδιά, και μπήκαμε με κλωτσιά στο δωμάτιο. Έπρεπε να τους βλέπετε τι πάμε. Και τι γίνεται, ενώ τράβαγα βίντεο, το πρώτο βίντεο, ρίγα μου το, χάθηκε. Υπάρχει το δεύτερο και το τρίτο.
αλλά της Αλληνής, της Παυλίνας, το έχω το βίντεο και θα το ανεβάσω το βίντεο. Παιδιά, πρέπει απλά να δείτε την έκφρασή της. Η κοπέλα παρελθόν να πάει την καρδιακή προσβολή. Ωχ, Παναγία μου, το σκέφτομαι και δεν μπορώ. Και κοιτάζαμε τα μούτρα της μέσα στο τέτοιο, στο αεροπλάνο, και να μην μπορούμε να ησυχάσουμε, σου λέω, να μην μπορούμε, κλαίγαμε τα γέλια, πραγματικά. Μετά, αφού δεν είχα το βίντεο του Στέλιου, έπρεπε να κάνω κάτι άλλο για να έχω βίντεο. Κλείδωσε όμως την πόρτα του δωματίου του, δεν την πάθε δεύτερη φορά. Και μετά πολλά κάνω και κάνω ότι έχω πέσει, έκανε ένα θόρυβο και καλά έπεσα. Και φωνάζω, Στέλιο, Στέλιο, άνοιξε. Με το που βγει, είχα βάλει μουστάρδα όλο το χέρι, πικάντι κιόλας ήτανε, άστα να πάω στο διάολο. Και με το που βγαίνει, παιδιά, του την έκανα κατάπλασμα. Αφού δεν με πέταξε από τις σκάλες, αφού δεν με σκότωσε, δεν με έπνιξε, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Τους γάμισα τα όνειρά. Παιδιά, ναι, πήρα ούζο για το Σολομονίδη, αλήθεια. Και μαστίχα χίου πήρα. Τα έχω. Βαριά με, δεν σηκώνομαι τώρα. Θα κάνω μετά, σε story, τον ταγκάρο κιόλας. Ναι, ναι, πήρα και ούζο και μαστίχα του πήρα. Γιατί αν του πήγαινα το ούζο, θα μου λέγει η μαστίχα που είναι. Αν κάνω στον αρχηγό κάτι τέτοιο, με καραμούζες, με μουστάρδες, γιαούρτια και τέτοια, θα με βρείτε νεκρή σίγουρα. Κουτσουνάρι, πότε θα έρθω, Κατερίνα μου, Κρήτη πρώτο ο Θεός. Λογικά λέω να κατέβω Ιούλιο. Θα δούμε όμως, γιατί λίγο έχω κάποιες δουλειές πρέπει να τελειώσω, αλλά πρώτο ο Θεός Ιούλιο πιστεύω θα είμαι κάτω. Μαργαρίτα Ξενοπούλου, Ριτσάκι. Τι να πάρω στο Μάικ, στο Σολομονίδη πήρα. Ναι, όντως, αν το κάνω στον αρχικό θα ψάχνετε στην Νικολούλη μετά. Και μετά θα λέτε, είχαμε Δημητρούλα. Είχαμε. Ήτανε. Παρελθοντικός χρόνος. Δεν ξέρω, παιδιά, θα μιλήσουμε με αρχηγό. Θα δούμε. Θα του πάω ένα μαγνητάκι, το βάλω στο ψυγείο του. Λέσβος.
Τσάι πίνω γιατί θα ρωτήσετε σίγουρα. Τσάι πίνω. Αργυροπούλου, αν το είδα, περίμενε. Ναι, Αργυροπούλου. Αγάπη μου, όλα ξεπερνιούνται σε αυτή τη ζωή, αρκεί να έχεις δύναμη μέσα σου. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να βρίσκεις τη δύναμη. Γιατί τη ζωή αυτή εδώ πέρα, μία φορά την έχουμε. Δεύτερη δεν θα ξανάρθει. Οπότε δεν είναι κρίμα. Να μην περνάμε όπως γουστάρουμε και να ζούμε εμείς τη ζωή που θέλουμε να ζούμε. Ναι, πρώτη φορά είμαι χαλαρή. Είδες, υπάρχουν και ώρες που χαλαρώνω. Μ' αρέσει να ράζω, να ακούω τα πουλάκια, να ακούω πιάνο. Αγκαλιά με το παπάκι μου. Τέτοιες ώρες, ξέρεις τι είναι για μένα, είναι σαν να με βάζω στην πρίζα και να φορτίζω τις μπαταρίες μου. Ποιος πέθανε, λέει ο άλλος. Ρε σύφη. Εντάξει, είμαστε στα κάγκελα, στα δέντρα είμαστε, αλλά τώρα κατέβηκα λίγο κάτω το δέντρο να ξεκουραστώ. Με αρχηγό δεν γίνεται να είσαι χαλαρός με τίποτα. Με πέταξε από ουρανοξύστη, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Με πέταξε από ουρανοξύστη. Αυτό ήταν άτιμο που έκανε. Δημήτρη Μπλέτα, αγάπη μου γλυκιά, τι κάνεις? Βάλε τέκνο, λέει ο άλλος. Ό,τι να είναι, μαλάκα. Αλήθεια. Χαλαρώνουμε τώρα. Και θα μπορούσε καμιά ώρα βέβαια να πιάσει τρέλα μου και να μην τα κάνω κολοτούμπι στην πισίνα. Διόλου απίθανο. Όλα να τα περιμένετε από μένα. Ας τις μύγες, ρε Άιζα. Τα έχεις πάρει στο κρανίο με τις μύγες. Παιδιά, δείτε μαλλί. Σαν τη φούρκα είμαι. Ναι, Δημήτρης Κασαβέτης, πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλήθεια. Εντάξει, πέρα ότι με πέταξε τον ουρανό ξύστη και μου κόπηκαν τα πόδια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μάριε! Τι να σας πω, Ρέινα, για μένα, τι με χαλάει, τι με κάνει. Ξέρεις τι, αυτό που μου αρέσει είναι να βλέπω χαμογελαστούς ανθρώπους. Ανθρώπους με θετική ενέργεια. Που ακόμα και στα δύσκολα, εκεί θα πάνε κόντρα, σε ό,τι και αν έρθει. Ναι, γύρισα από Μυτιλήνη, είμαι σπίτι. Θείο! 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 Μπορεί να έρθω Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα, να ξέρεις. Πρώτο ο Θεός. Σε πάρω να σου πω. Πάμε για τσίπουρα. Ζωή μου. Ζωή μου, ποδαράκια μου. Ζωή μου, ζωή μου. Ωχ, τεντώνεται όλη. Δεν μπορώ, την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Ζωή μου όλη. Είδες, Μαργαρίτα μου. Ναι, με βοήθησε, μωρέ. Μου κράτησε το χέρι για να με σπρώξει πιο γρήγορα να πέσω κάτω. Όντως, η Όαση 99, το νησί σας όχι απλά είναι υπέροχο, είναι μαγικό, έτσι, δηλαδή έπαθα πλάκα. Πρέπει να είχα πάει πολύ πολύ παλιά, μικρή, με τους γονείς μου. Δεν θυμόμουν καθόλου, δηλαδή. Εγώ θα έρθεις Αθηνά. Καλά. Νταμακούντες 2, λοιπόν,
είναι τρομερή Κιφίνας και Τζέισον, τρομερή. Εντάξει, με τον Κιφίνα έκλαψα πραγματικά, είναι θεότητα το παιδί. Είναι θεότητα, δεν καταλαβαίνεις. Με το που τον είδα, είχα μείνει έτσι. Από πού κατέβηκε λέω αυτός. Ωραία θείο, μόλις κλείσω σε πάνω. Κάνουμε καλά, μαγείρεψα τρομερό φαγητό έτσι. Σταμάτησα στην Καλυβίων, σε ένα πολύ ωραίο κρυοπωλείο και πήρα κοτόπουλο, μου το έκανε φιλέτο. Το έβαλα στο αντικολλητικό με θυμάρι, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και μπούκοβο. Πολύ λίγο λαδάκι ίσα ίσα. Έκανα ριγκατόνι και έφτιαξα μία σάλτσα. Όχι, δεν τη μαγείρεψα. Πήρα αβοκάντο, σκόρδο, λεμόνι και μέλι και τα βάλα στο μπλέντερ. Παιδιά, άντε γεια. Πεντανόστιμο. Αυτός ήταν ο Κιφίνας, σοβαρολογείς, αυτός ήταν στην τουαλέτα. Έλα ρε. Δεν το ξέρω, δεν το θυμόμουν, να τον έκραζα λίγο. Να του πω καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Με κατεβασμένα παντελόνια στην τουαλέτα. Και μετά λέτε για μένα ότι είμαι προβληματικιά. Ναι παιδιά, Σολομονίδης περιμένει κρέμ μπρουλέ. Θα του φτιάξω. Έχει μία τέλεια σε ένα ζαχαροπλαστή στη γλυφάδα. Θα του πω με τα χεράκια μου την έκανα. Θα κάνω πάλι την κουζίνα οικόπεδο. Να κάνω κάτι. Μου πάνε να ανέβω σε ένα φλαμίγκο. Παμαΐζα. Το ένα το φλαμίγκο το μικρό είναι της Άιζας. Πάει και μπαίνει μόνη της μέσα και της αρέσει. Ζω για θα πέσει το τηλέφωνο πάλι στο κεφάλι μου. Είπαμε, το πήραμε, το ούζο του Σολομονίδη το πήραμε. Και μαστίχα χιού του πήραμε. Καλά δεν είναι τρομερός ο Σολομονίδης αγκαλιά με την Άιζα, δεν είναι σαν αυτό τον κακό από τον αστυνομό Σαΐνη, το είδατε, γαμάτο. Που μένω στο σπίτι μου. Πώς σε πετσοκόψα έτσι. Είναι καρ. Να είσαι καλά κοριτσάρα μου. Αμάν λέει θα ξεκινήσει τρέλα της τώρα. Θέλετε να πάω πέσω μετά. Βασικά από κάτω φορά βρακή. Έλα σπίτι με χαλαρά. Να πέσω μια πισίνα. Βασικά αυτό το βρακί κιόλας είναι πιο μεγάλο από ότι είναι το μαγιό μου, οπότε δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ελ Γκρέγκορ, έπρεπε να πάει το παιδί κάπου σπίτι αφού δεν μπορούσα να τον πάω. Εν τω μεταξύ, ήμασταν μέσα και ακούω σε κάποια φάση το Σόλομον, παιδιά, και βάζει κάτι ουρλιαχτά και τρόμαξα, αλήθεια. Είναι τρελός κι αυτός. Τότε βρε πάνω Ιωάννου μου αφού πιστεύεις αυτό το τι κάνεις εδώ αγάπη μου. Γράψε ακόμα ένα, γιατί δεν φτάνω τώρα. Γράψε ακόμα ένα, στο επόμενο σε κάνω εκτός. Εντάξει, αφού δεν θέλεις. Είναι απλό. Λοιπόν, ποιος δεν γουστάρει, άντε φιλάκια τσάκια, goodbye. Next! Βλέπεις, με βλέπετε χαλάρη, δεν σας αρέσω, θέλετε να πιάνει τρέλα μου, έτσι.
αυτό εδώ, αυτό, σαν αυτήν εδώ δεν έχει τίποτα στον κόσμο. Ωτεραιότερο υπάρχει στη ζωή μου αυτή. Πρώτη. Είναι το πρώτο μου παιδί αυτό. Κοίτα, τα αδερφάκια σου είναι εδώ. Άκης, Βασίλης 21, φαντάζεσαι. Να με πετσόκοψε έτσι. Α, σε ποια περιοχή μένω? Στη θάλασσα. Γιατί την έβγαλα Άιζα? Κοίταξε, σκεφτόμουν διάφορα ονόματα. Στο χωριό μου λέγανε, έπρεπε να πάρει το όνομα, αλλά αφού είναι το παιδί σου, πρέπει λέει, να πάρει το όνομα της μάνας σου, το πρώτο σου. Ό,τι να είναι. Άιζα, θα το ρίξεις. Μου είναι η καπέλα, τα έκανε πάλι. Την έβγαλα Άιζα, ήταν κάτι, δεν ξέρω, μ' άρεσε ρε παιδί μου, ήμουν ανάμεσα στο Άιζα και δεν θυμάμαι και σε ένα άλλο. Και πού πάει το κορίτσι μου. Και μου άρεσε το Άιζα πιο πολύ και την έβγαλα Άιζα. Τι λέει, πες λίγο μεγάλη. Θα μπω να δω μετά. Άιζα, λόγω ιδεολογικών βλέψεων. Ναι, παιδιά, δείτε, άφησε πολύ τρίχα. Τώρα μαδάμε αυτή την εποχή, μαδάμε και όλα. Άιζα, τι κάνεις? Έχει ξεπαστρέψει όλα τα μπαλάκια. Ξύνεται. Λοιπόν, αγαπάκια, τι λέμε μετά? Να κάνω μπάνιο. Εμείς σας πάρω και στο μπάνιο, μαζί είπαμε. Τα έχουμε δερματίσει.